σαν τις μύγες καταρρύπτονται τα ουκρανικά drones. Οι Ρώσοι διέλυσαν το κέντρο ελέγχου UAV του Κιέβου στην Αυντίβκα. Τους διαμέλυσαν. Σύμφωνα με σημερινές αναφορές ρωσικών μέσων λοιπόν, στρατιώτες της Μόσχας κατέστρεψαν το ουκρανικό κέντρο ελέγχου μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων της Αυντίβκα στην Λαϊκή Δημοκρατία Ντονιέτς. Αυτό ανακοινώθηκε σήμερα, Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου, από τον Τζιόρτζι Μιτσελάβσλι, εκπρόσωπο της ρωσικής ομάδας στρατευμάτων UG. Σύμφωνα με την Interfax, ρωσικές πυροβολικές δυνάμεις κατέστειλαν ένα σημείο προσωρινής παράταξης και ένα κέντρο ελέγχου drones στο Περβομαϊσκοέ και στην Αυντίβκα, όπως και μία αποθήκη πυρομαχικών των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στην περιοχή Βέσελε. Επιπρόσθετα, το πλήρωμα ενός ρωσικού συστήματος πολλαπλής εκτόξευσης πυράβλων τύπου Ουραγκάν εξουδετερώσε σημείο συγκέντρωσης μονάδων των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στην περιοχή του χωριού Ζακότνογε. Πυραυλικά πλήγματα πραγματοποιήθηκαν έναντι στρατοπέδων εκπαίδευσης Ουκρανικών στρατευμάτων κοντά στο χωριό Σελίντοβο. Επίσης, όπως διευκρίνησε ο Ρώσος αξιωματούχος, η θέση συγκέντρωσης όπλων και εξοπλισμού του Ουκρανικού στρατού στις περιοχές Αλεξάνδρο Σούλτινο και Νόβοε υπέστησαν ζημιές από ρωσικά εναέρια πλήγματα. Επιθετικά αεροσκάφη και αεροσκάφη της ρωσικής αεροπορίας στρατού χτύπησαν σημεία συγκέντρωσης εχθρικού ανθρώπινου δυναμικού και στρατιωτικού εξοπλισμού στις περιοχές των οικισμών Dispute, Μπελογκόροβκα, Βεσέλοε, Κλετσίβκα, Μπαγκδάνοβκα, Αντρίβκα και Μαγιόρσκ, πρόσθεσε ο Ρώσος. Ο στρατιωτικός σημείωσε πως οι Ουκρανοί έχασαν ένα πυροβόλο τύπου Crab πολωνικής παραγωγής στην περιοχή του Τσάσοβ Γιάρ, ένα πυροβόλο τύπου D20 σε άλλο σημείο του μετόπου και ένα ολμοβόλο διαμετρήματος 120 χιλιοστών κοντά στο Σερεμπριάνσκι. Σε άλλη σημερινή είδηση, ρωσικές δυνάμεις λέγεται πως απόθυσαν μια νέα προσπάθεια της Ουκρανίας να πραγματοποιήσει επίθεση με drones σε ρωσική επικράτεια. Η είδηση μεταδόθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου από το Υπουργείο Άμυνας της Μόσχας. Δύο ουκρανικά UAV αναχαιτίστηκαν πάνω από την επικράτεια της περιοχής Μπέλγκοροντ, δήλωσε το μήνυμα. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.